Λάθη στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, με βάση τους οποίους θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς ανοιχτό και πέρα για πέρα ορατό είναι το ενδεχόμενο κάποιοι αναπληρωτές, λόγω αυτών των λανθών που άλλαξαν τη σειρά στους πίνακες, να μείνουν εκτός εργασίας. Έχουν γίνει αρκετά λάθη όσον αφορά στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, που επηρεάζει, αν θέλετε, αρκετούς συναδέλφους που έχουν διαπιστώσει εν πράγμαση ότι έχουν γίνει λάθη στη μοριοδότησή τους. Έχει παρέμβει οι Ομοσπονδίες και της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ και προς τον ΑΣΕΠ αλλά και προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, είδαν να βρίσκονται σε διαφορετική θέση από αυτή που υπολόγιζαν, καθώς δεν τους προσμετρήθηκαν τα συνολικά μόρια της προϋπηρεσίας εξαιτίας των λαθών του συστήματος και των ασαφιών σε ορισμένα σημεία των προκηρύξεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τη στιγμή που δεν τους προσμετρήθηκαν τα συνολικά μόρια της προϋπηρεσίας τους, να βρεθούν χιλιάδες θέσεις πιο κάτω από τη θέση που πραγματικά βρίσκονται τη φετινή χρονιά. Οι εκτιμήσεις που έχουν να κάνουν όσον αφορά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ότι θα φτάσουν πάλι στις 50.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δηλαδή αυτό τον αριθμό έχουμε ως ανάγκη για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια σε πανελλαδικό επίπεδο. Την ίδια ώρα, αυτή την ανησυχία να μείνουν εκτός εργασίας ενισχύει και το σενάριο που θέλει το Υπουργείο να μην έχει ακόμη ανακοινώσει αριθμό αναπληρωτών που θα προσληφθούν, διότι οι προθέσεις είναι να είναι πολύ λιγότεροι από τους 50.000 σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχουν ζητήσει τα συνδικαλιστικά όργανα. Δεν έχουμε σαφή απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκτιμήσεις. Η μία εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός προσλήψεων θα φτάσει περίπου τα περσινά επίπεδα και η δεύτερη εκτίμηση να είναι μικρότερος ο αριθμός των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αυτό που εμείς ζητάμε και ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών, που βρισκόμαστε σε έναν ομό με μεγάλες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και αυτό που ζητάει η Ομοσπονδία είναι να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Παιδείας τον αριθμό των προσλήψεων. Αρχής γενομένης από την πρώτη τοποθέτηση, οι εκπαιδευτικοί σχολιάζουν ότι αυτή θα καθυστερήσει ένα δεκαήμερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η δέσμευση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου είναι να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες τι θα πράξει, σπεύδοντας να θεραπεύσει, όπως λένε οι συνδικαλιστές, έστω και στη θεωρία αυτή την ώρα, το έλλειμμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όπου στο τιμόνι, όπως εξηγούν του Υπουργείου, ήταν η Νίκη Κεραμέως. Επί 4 χρόνια με την κυρία Κεραμέως είχαμε μία δυσκολία όχι μόνο στην επικοινωνία, σε οποιοδήποτε θεσμικό ζήτημα υπήρχε όσον αφορά τη σχέση ηγεσίας Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικής κοινότητας. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας υποσχέθηκε ότι θα μεριμνήσει όσον αφορά το να υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και θεσμικών φορέων. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη το επόμενο χρονικό διάστημα.